διαμάντο. Ποιος καλέ σε φιλήσε και σου καλέ σήμα δι διαμάντο μου και σου καλέ σήμα δι στο μάγουλο. Με φίλοι σε κοινός π' αγαπώ και μου κάνε σήμα δι μορμάνα μου και μου κάνε σήμα δι στο μαγουλό. Με φίλοι σε μάνα με κι αρρωστήσα βαριά για να πεθάνω μωρό μάνα μου, βαριά για να πεθάνω μανούλα μου. Thank you.
και σε ζηλεύει η γειτονιά. Είμαστε ερωτευμένοι, αυτή είναι η
ουσία. Το κρυφό το τον ερωτά μας κανένας δεν το ξέρει. Έχει μπει μες στην καρδιά μας δίκοπο μαχαίρι. Με κοιτάς και παραπατώ. Που μιλάς και λιποθυμώ. Με κοιτάς και παραπατώ. Που μιλάς και λιποθυμώ. Thank you.
ψυχή μου να περνάς καλά. Στο λέω απ' την καρδιά μου, καρδιά που πνίγω σε εσύ και είσαι μακριά μου, και είσαι μακριά. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είμαστε στην πλατεία στο Αργυροπούλη. Αμέσως τώρα θα πάω στα κορίτσια μου. Όμως εδώ έχω πολύ ωραίο μέλι, γιατί στο Αργυροπούλη βγάζεται και πολύ ωραίο μέλι. Και θέλω ένα χειροκρότημα για το φίλο μου, το Θοδωρή τον Ρεβίσιο. Σωστά δεν τα λέω, κορίτσια μου. Έτσι. Γιατί, να το αγόρι μου το όμορφο που πήγαμε και στα Μελίσια και είδαμε αυτά τα πολύ όμορφα ρεπορτάζ. Κοιτάξτε τι ωραίο μελάκι. Θοδωρή. Θοδωρή. Λοιπόν, Θοδωρή μου, μέλι Ανθέων Αργυροπουλίου. Μου έχεις ετοιμάσει, φαντάζομαι, για να τρώω και να σκέφτομαι τα πρωινά, έτσι, αγόρι μου. Το καλύτερο μέλι, λοιπόν, που μπορείτε να βρείτε. Τώρα, θα πάω λίγο πίσω στα κορίτσια μου και είχα μείνει, Βάσο μου. Πού είχα μείνει? Είχα μείνει στον Κόκορα. Αυτό το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω καθόλου. Και συνεχίζω. Και συνεχίζουμε. Το χαλβά Φαρσάλων. Είναι ο χαλβάς Φαρσάλων που τον έχει φτιάξει η κυρία Τρικούπη Αγγέλα. Κυρία Αγγέλα μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού είναι η κυρία Τρικούπη? Τη βλέπω, θα τη δω. Να. Α, πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια. Εδώ, ναι, αυτό είναι δημιουργία δικιά μου. Φίλη μου, Βάσο, τι έφτιαξες? Έτσι ακριβώς, αγριογούρουνο στη Φάδο. Τι ωραία. Το αγριογούρουνο, όχι, δεν είμαι κυνηγός, ούτε εγώ ούτε σύζυγός μου. Με όχι. Κατάλαβες ότι θα το μας το έδωσε ο φίλος μας, ο Νίκος ο Καλιακούδας, το σκότωσε το αγριογούρουνο. Φρέσκο και μας το έφερε και το μαγείρεψα στη Φάδο. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και πάμε στη συνέχεια, λοιπόν. Πάμε στη συνέχεια. Muffins. Muffins. Ναι. Muffins, τα ξέρω καλά. Τα ξέρεις. Ναι, muffins. Εντάξει, Αυτά, ευχαριστούμε. Κυρία Γωγό εδώ τα έφτιαξε. Γεια σας, κυρία Γωγό μου. Σας ευχαριστούμε πάρα εδώ πολύ. Εδώ το γιουβέτσι το έφτιαξε η κυρία Ελένη Τριανταφύλου. Πολύ ωραία. Το γιουβετσάκι γενικά το φτιάχνετε στην περιοχή, έτσι. Το κάνουμε πάντα. Και κυριακάτικο φαγητό είναι αυτό. Όπως επίσης είναι εδώ μουσχάρι, ουρά. Το έκανε η Σαΐτη Δέσποινα. Έχουν και αυτή η μονάδα. Μάλιστα, πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ουρά από μουσχάρι δεν έχω φάει ποτέ, αλλά λένε ότι είναι πολύ νόστιμη. Είναι πεντανόστιμη. Έχει λιπάκι που μου αρέσει. Έχει απ' όλα. Αχ, Θεέ μου, ωραία. Πάμε. Εδώ είναι του Βαγγέλη του Όντο, τα κοκ. Του Βαγγελάκου μου, που είχαμε και στο κεντρικό τραπέζι, τέλεια. Εννοείται, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Τη μελαχρινή καριδόπιτα, που τη λέμε, την έκανε η κυρία Μίσιο Ζωή. Η θεία σας. Θεία. Ένα κομμάτι θέλω. Ναι. Να το φάω μπουκιά με τον άντρα μου, δεν τρώμε πολύ. Να έχουμε ένα κομμάτι για να ερωτευόμαστε ξανά, καταλαβαίνεις. Το πιάνουμε μία δαγκόνιο, ένας μία δαγκόνιο, άλλος και ερχόμαστε πιο κοντά αφού τελειώσει το κομμάτι, καταλαβαίνεις. Λέω, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε στη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ είναι λαγκίτες. Εδώ είναι λαγκίτες. Λαγκίτες είναι οι λουκουμάδες. Οι λουκουμάδες. Έτσι, πολύ ωραία. Τις φτιάχναμε και τις πηγαίναμε σε τον γεννούσαν, οι λεχόνες. Α, ναι. Συνήθως το πρώτο πιάτο που πήγαιναν ήταν οι λαγκίτες. Λαγκίτες να πάρει ο Βαλάντης για να δώσει στη γυναίκα του. Ναι, ναι. Θα σου δώσω λαγκίτες για να είναι γλυκό το μωράκι μας. Γλυκό ακριβώς. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Εδώ είναι. Πορτοκαλόπιτα, η οποία είναι αγαπημένη μου και με παγωτό. Μετά έρχεσαι εσύ. Μη σε βάσω εδώ. Κυρία Βάσο, μου είπατε. Ναι, Βάσο, ναι, ευχαριστούμε η κυρία πάρα Βάσο. Πολύ. Ωραία. Λοιπόν, εδώ αυτό το χαλβά. Που ο είναι... οποίος είναι πάλι σαν τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο ακριβώς, το έκανε η κυρία Μόσιου Καλλιόπη. Λοιπόν, την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Καλλιόπη. Είναι δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακριβώς. Εδώ δείξε μου αυτό που μου αρέσουν αυτό τα. Αυτό που σου αρέσουν πολλά εδώ, τέτοια σπίτια. Τα έκανε η κυρία Ελένη Παπαλέξη. Α, είναι μουστοκούλουρα αυτά. Τέλεια. Και το λικέρ Ρόδι. Το λικεράκι Ρόδι, ναι. Πού είσαι, Ελένα? Εδώ. Και λικεράκι να με βάλετε, εδώ πίνω λίγο κυρία τα βράδια. Να το πάρει, να ναι, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι... το εκμέκ είναι του Βαγγέλη. Το εκμέκ του Βαγγέλη, το ωραία. Εδώ είναι η γαλατόπιτα special, ναι, της καρυβογιατζής Σούζη. Ωραία. Ναι.
Φιλιά, φιλιά, Σούζι μου. Σούζι εδώ. Μου, δεν σε είδα. Δεν σε είδα. Νόμιζα μου κάνουν νόημα από κάπου αλλού. Άκουσα ένα χτύπο και κοίταξα αλλού. Εδώ αυτό είναι γλυκό καρύδι. Γλυκό καρύδι. Το ξέρω έτσι ακριβώς. Εδώ. Αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γλυκό καρυδάκι. Πολύ ωραίο. Εδώ άλλη γαλατόπιτα. Ναι. Η κυρία Χριστίνα Βλάκου. Η οποία γαλατόπιτα αυτή ναι. που έχει φτιάξει η κυρία Χριστίνα είναι διαφορετική. Είναι η ανάποδη που λέμε ή όχι. Όχι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν απλά είναι έχει ανάποδη. Το καρύδι από αυτό. Πάνω. Γιατί έτσι έχω δει ακριβώς. και γαλατόπιτα η οποία είναι ανάποδη. Ναι. Την ψήνουν και τη βάζουν έτσι και μετά είναι το καρύδι από πάνω. Καρύδι. Ναι. Όχι, όχι. Ωραία. Αυτό είναι η κερασόπιτα. Η κερασόπιτα εδώ τη κυρία Έλλη. Πού είναι η Έλλη. Εδώ είναι η Έλλη. Κερασόπιτα. Θα μου βάλει από όλα ένα κομμάτι. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Να σα την πείσω όλε. Ωραία. Τώρα εδώ είναι το κατσαμάκι. Τι είναι το κατσαμάκι ή κατσαμάκι. 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 Το μικρόφωνο. Τι είναι το κατσαμάκι. Ναι, ναι. Σ' ακούω μόνο εγώ, όχι τηλεθεατές. Τι είναι το κατσαμάκι, παίζω. Νερό, αλεύρι, βάζομαι. Ναι, κοντά το μικρόφωνο. Το κάνουμε σαν χελό και μετά το τηγανίζουμε στο τηγάνι. Κουταλιές, κουταλιές. Α, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και ρίχνουμε καρύδι από πάνω, ζάχαρη. Αυτό πρέπει να είναι πολύ νόστιμο. Νόστιμο είναι, είναι και παλιό. Το έτρωγαν ο κόσμος την Παρασκευή, δεν έφτιαναν τραγανά. Λόγω νηστείας. Νηστείας, έφτιαναν αυτό και έτρωγαν το κατσαμάκι. Λοιπόν, θα δοκιμάσω μια κουταλιά, δεν έχω ξαναφάει ποτέ. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και πάω στη Και το έκανε η κυρία Μητροτάσιο Δήμητρα. Πολύ ωραία η κυρία αυτό, Δήμητρα. Ναι. Και πάμε τώρα σε Αμαλή. Εδώ ναι, είναι ρεβανή. Και το έκανε η Ρεβίσιου Φανή. Λοιπόν, αυτό πολύ ωραία. Και στο μπροστά τα ψή τι έχω. Εδώ ξανά ρεβανή άλλο. Το έκανε η Γκατζόρα Βαγγελιό. Εδώ που μας έκανε και το ωραίο λιόψωμο. Εσύ έκανες και το λιόψωμο. Ναι. Θα σας τιμήσω, θα σας τιμήσω. Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω πραγματικά... πριν όμως αποχαιρετήσω να μου πεις ναι. λίγο τις δράσεις του Συλλόγου Γυναικών. Ο Σύλλογος Γυναικών ΔΕΜΗ ιδρύθηκε το 2001. Ναι. Συμμετέχουν όλες οι γυναίκες του χωριού. Είναι πάντα εκεί όταν ζητάμε δηλαδή για κάποια εκδήλωση, ζητάνε την. Την παρουσία μας, την προσφορά μας, να μας βοηθήσουμε, είμαστε πάντα εκεί. Ναι. Όλες, όπως βλέπεις, με μεγάλη χαρά συμμετέχουν, φτιάχνουν ό,τι μπορούν. Και αυτές είναι οι δραστηριότητες μας, είναι ο χορός, είναι να έχουμε να κενήσει το ιατρείο με δικά μας έξοδα και τη συμμετοχή όλου του χωριού κάναμε το έρανο στο χωριό. Εκδρομούλες πάτε. Μαζεύεστε γενικά. Εκδρομές, φυσικά. Πάτε κάνουμε εκδρομές, εκδρομές έτσι. Ναι. Ο χορός ο ετήσιος που κάνουμε κάθε... Ο ετήσιος χορός πότε είναι? Γίνεται μετά τις γιορτές. Δηλαδή και το Γενάρη που κόβατε φαντάζομαι ναι, και την πίτα σας. Έτσι, εκεί, ναι. Πάρα ακριβώς. Πολύ ωραία. Να με καλέσετε. Βοηθά... Έργα παντού, όπου οι σύλλογοι όλοι, ναι, όταν... ο σχολείο των γονέων και κηδεμόνων, ναι. εδώ η εκκλησία βοηθάμε. Μπράβο και οικονομικά σας. Και έτσι. Μπράβο σας. Και εγώ σε αυτό το σημείο θέλω όλοι. Να πω, επειδή έχω πάει σε πάρα πολλές περιοχές, παντού οι σύλλογοι γυναικών, ναι. Παντού, ακούγεστε, παντού οι σύλλογοι γυναικών είναι ενεργοί, αλλά εσείς είστε και λίγο παραπάνω από αυτό. Έχω δει σε πολλές περιοχές συλλόγους γυναικών, ναι. που επίσης συμμετέχουν όλες οι γυναίκες και όλα αυτά. Αλλά ένα μεγάλο μπράβο πρέπει να πω σε εσάς, ειλικρινά. Πάρα πολύ και πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για το Σύλλογο Γυναικών σας. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Μπράβο, έτσι, χειροκρότημα. Τώρα. Θα περάσουμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που κάνανε εδώ ο Βαλέντζο Καπίτσας και ο Γιώργος ο Καλόγυρος, σκηνοθεσία του Γιώργου, με τα άλογα. Έχετε πολλά άλογα, κάναμε έτσι ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και αφού επιστρέψουμε, κοντά μου θα είναι ο Απόστολος Βουγιατζής που θα μας μιλήσει, γιατί έχετε εδώ και την ομάδα παραγωγών που κάνετε υπέροχα πράγματα. Πάμε λοιπόν να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο και ερχόμαστε σε λιγότερο από 2 λεπτάκια. Τα αραβάνια ή πλαγιοτροχαστές είναι ελληνική φιλία λόγων, λιτοδίαιτα, φιλικά προς τον άνθρωπο και λόγω του ιδιαίτερου ήρεμου βαδίσματός τους χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από κτηνοτρόφους στη δεκαετία του 60 προκειμένου να μεταφέρουν γάλα από μακρισμένα ορεινά σημεία χωρίς να γίνεται βούτυρο από το ταρακούνημα. Το άλογο πιο παλιά το χρησιμοποιούσαν οι παππούδες μας για τις αγροτικές τους δουλειές και για τη μεταφορά τους. Ο πλαγιοτροχαστής διακρίνεται για την ικανότητα να κινείται σε ορεινές περιοχές με απόλυτη ασφάλεια.
έχει υψηλή αίσθηση της ισορροπίας, είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά την κίνησή του, αντιλαμβάνεται εύκολα τις ανομαλίες του εδάφους και προσέχει πολύ τα σημεία που τοποθετεί τις οπλές του. Την έχουμε κρατήσει από παλιά την δειράτσα. Την είχαν πιο πολύ οι κτηνοτρόφοι, γιατί τους βοηθούσε στη μεταφορά που έβγαιναν για βοσκή με τα ζώα, αλλά και να μεταφέρουν το γάλα. Έχει ένα ιδιαίτερο βηματισμό από όλα τα άλογα. Πάει δεξί πόδι μπροστά, δεξί πίσω ταυτόχρονα μαζί, και αυτό είναι ο βηματισμός του που είναι ο πιο ξεκούραστος, αλλά και βοηθούσε στην τότε εποχή να μεταφέρουν το γάλα χωρίς να πέφτει. Γύρω στο 1000 π.Χ. οι Δωρείοι με την κάθοδό τους έφεραν τα άλογά τους από τις στέπες. Κατά τη διέλευσή τους από τη Θεσσαλία, πήραν μαζί τους μεγάλο αριθμό από τα περίφημα θεσσαλικά άλογα, που κατέληξαν στη νότια Πελοπόννησο και σε μερικά νησιά. Τα άλογά τους αναμίχθηκαν με τα θεσσαλικά άλογα και έτσι δημιουργήθηκαν οι πρόγονοι των Αραβανιών. Εδώ και κάποια χρόνια, γύρω στα 6-7 χρόνια τώρα, 25 Ιουλίου, κάνουμε περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής. Περιμένουμε εδώ πέρα μέχρι να τελειώσει ο Ιστερινός και μετά όλοι μαζί ξανακατεβαίνουμε πάλι κάτω στην πλατεία. Λοιπόν, κοντά μου έχω τον Απόστολο Βουγιατζή. Χειροκροτήστε τον Απόστολο, παρακαλώ πολύ. Από την ομάδα παραγωγών, τα λέω σωστά, Απόστολε? Πολύ σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με βοηθήσατε σε όλο αυτό το διδυπορικό και κάναμε τόσο ωραία πράγματα και μαζί. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, Απόστολε, δύο λόγια γενικά για το κομμάτι σου. Καταρχάς, να σας καλωσορίσω και εγώ στο όμορφο και ζεστό Αργυροπούλη σήμερα. Τιμή μας που είστε εδώ. Δική μου τιμή και η χαρά. Εγώ θα σας πω δύο λόγια για τον αγροτικό συνεταιρισμό μας. Είναι σχετικά νεοσύστατος συνεταιρισμός. Ξεκίνησε το 2007. Ναι. Στις εγκαταστάσεις μπήκαμε το 2010. Σχεδόν 9 χρόνια τώρα δουλεύουμε. Απαριθμεί περίπου 45 μέλη, μετόχους. Και εμπορεύεται, παράγει και διακινεί πάνω από 2 εκατομμύρια προϊόντα. Σοβαρά. Βέβαια. Ροδάκινα, νεκταρίνια, καρπούζια, σταφύλια ενοποιήσιμα και επιτραπέζια. Τι ωραία! Και τα τελευταία χρόνια και ποιοτικούς ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα, καρύδια και φιστίκια. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνεται και δουλειά στο ίδιο το Αργυροπούλι. Δηλαδή, έχετε θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Στο συνεταιρισμό δουλεύουν περίπου 40 άτομα, κυρίως από την τοπική κοινωνία εδώ από το χωριό. Έχεις χαιρετισμούς κιόλας, γιατί σήμερα δουλεύουν
Εσείς δουλεύετε κάθε μέρα, όλη μέρα, έτσι, δεν έχετε... Την περίοδο της συγκομίδης που είναι τώρα το καλοκαίρι, ναι. Μπορούν να δουλέψουν και 15 ώρες την ημέρα. Μάλιστα. Βάρδιες. Πάρα πολύ ωραία. Κάτι άλλο που θα ήθελες εσύ να προσθέσεις? Τι να πω... Εγώ να ευχηθώ και καλή επιτυχία στη νέα σου ιδιότητα. Ευχαριστώ πάρα από πολύ. Από το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είσαι πολύ καλό παιδί, πολύ χαμογελαστό και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Λοιπόν, να σε καλά. Πάμε εδώ σε ένα χειροκρότημα στον Απόστολο. Αγάπη μου. Λοιπόν, περνάς εδώ με τα κορίτσια μου και εμείς τι θα κάνουμε τώρα. Η ορχήστρα μου πού είναι, ξεκουράζεται να σας πω κάτι. Μπορεί και να έχει χτυπήσει 39 βαθμούς και πάμε ένα χειροκρότημα για την PST Security που είναι κοντά μας, όπως σε κάθε άλλη εκπομπή. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, ορχήστρα μου, ετοιμαστείτε εσείς και πάμε να δώσουμε... Είστε πάντα έτοιμοι. Είστε πάντα έτοιμοι έτσι καλώς. Πάμε πάνω και πάμε να δώσουμε λίγο ελεύθερο να χορέψει ο κόσμος. Τι θέλετε? Λέω να χορέψει ο κόσμος. Βασίλη, αγαπημένα, τι ωραία εκπομπή κάναμε στο κτήμα Βρύση. Τι ωραία περάσαμε με τα παπάκια. Όλα τα κορίτσια μου λένε με τα παπάκια ντέμισε, είδαμε και σε κάναμε. Ο Βασίλης ο Κακαράτζας, ο φίλος μου. Λοιπόν, τώρα είμαστε πανέτοιμοι και ο λόγος στην ορχήστρα. Thank you.
Κωνσταντακής μου. Αχ, ο μικρό Κωνσταντίνος, ο Λεβεντακής μου. Thank you.
στα δυο στα γλέντια θα γυρνά. Με στα γλέντια θα γυρνά. Με κι όπου θα παίζω βαλάντης μας εκεί θα το γλέντα. Με εκεί θα το γλέντα. Τη λεβέντια σου ζηλέψα και την καλή καρδιά σου, την καλοσύνη γιώκα μου και την παλικάριά σου και την παλικάριά σου. Καρδιά με δώδεκα κλειδιά, καρδιά μαλαντωμένη. Γιατί δεν παίζεις, δεν γελάς, βαριά είσαι πληγωμένη. Βαριά είσαι πληγωμένη. Πώς να γελάσω, να χαρώ, μωρέ παιδιά καημένα. Τα χέρια που με πληγώσαν είναι στα μαύρα ξένα. Είναι στα μαύρα ξένα. Άιντε νύχτια ήτια, λουλούδια σμένη, μωρέ πως μόσχο. Shall his ashful mealyat
ωραία σκούλα τσεύω οι πιτσόροι, τα στριτσεύει η καρατζόλη. Ωραία στη χώρα μου το πούνε, για στη καστιά ουκαλούνε. Τι καλή λίτσι, σφιτσιόρνικα βεργελίτσι. Ωρε καϊ φιτσιόρ, βρεα τα σιζόρε, γίνε τα σπίνια τσε χώρε. Ωρα τσίστητε τσεβόι το πόλι, για του τσεύτσι καρατζόλι. Για στη χώρα τη ρεμένανη, σαρφή τσόρλι του τσεναμή. Thank you.
Κοριόλου πιτρίχου η τηλεμιτά τον αντάντων κι αρήφουν να ακούτε παραπτύλια λελάει. Νεράτσα, νεράτσα, νεράτσα μου αντισμένη σ' αγαπώ, χρόνια σ' αγαπώ. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1955, δειλά-δειλά είχε ξεκινήσει το 50-51, αλλά το 55 ιδρύθηκε. Το 1957 δηλώθηκε στην ΕΠΟ, όπου ξεκίνησε και στο πρωτάθλημα. Όλοι οι πρόεδροι που περάσαν από την ομάδα της Δόξης Αργυροπούλιου βοηθήσαν για το καλύτερο της ομάδος. Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Α κατηγορία της ΕΠΣ, τα τρία τελευταία χρόνια όπου και είμαι και εγώ πρόεδρος. Δύο τμήματα παιδικά, ένα παιδικό, ένα εφηβικό, όπου λειτουργούν στην ομάδα, με προπονητές παιδιά από το Αργυροπούλι. Αυτή τη στιγμή κατέκτησε, το ένα το τμήμα κατέκτησε, είναι στους 8 πρώτες, στις 8 πρώτες ομάδες, στις καλύτερες του νομού Λάρισσας. Προσπαθούμε να κάνουμε και παιδικά και εφηβικά, αλλά και ακόμα μικρότερα τμήματα. Αποτελείται σχεδόν από 7-8 παίχτες του χωριού μας, όπου το υπόλοιπο, team το καλύπτουμε με παιδιά που έρχονται από άλλες ομάδες της Λάρισσας, των διπλανών χωριών, όπου μπορούν να φτάνουν και να έρχονται και να βοηθούν την ομάδα στο χωριό μας. Με τα παιδικά τμήματα θα καταφέρουμε να είναι σχεδόν τα περισσότερα παιδιά από το Αργυροπούλι. Το budget της ομάδος είναι μεγάλο. Προσπαθούμε να χαμηλώνουμε το budget και να βγάζουμε παίχτες και παιδιά να παίζουν στη μεγάλη ομάδα από το Αργυροπούλι. Αν το καταφέρουμε αυτό, να μην δίνουμε πολλά χρήματα σε παίχτες που έρχονται απ' έξω, νομίζω ότι θα διατηρηθεί η ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Και όλο το χρόνο η ομάδα αναδεικνύει το χωριό μας και φαίνεται και προς τα έξω. Και
μαζεύουμε και τα μικρά παιδιά και τα παιδάκια όλου του χωριού, τα μαζεύουμε στο γήπεδο και έτσι δεν πηγαίνουν σε ίντερνετ καφέ, δεν πηγαίνουν στις καφετέριες, άρα αθλούνται και βοηθούν και την ομάδα τους. Ο κόσμος στο Αργυροπούλιο μας βοηθάει, μας στηρίζει, αλλά περιμένουμε και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Όταν παίζει η ομάδα μας εντός έδρας παιχνίδια, θέλω το γήπεδο να είναι γεμάτο από τον κόσμο της Δόξης Αργυροπούλιου. Κοντά μου λοιπόν έχω το Λάμπρο Βουγιατζή. Λάμπρο μου, καλησπέρα. Θα στο δίνω εγώ, θα στο δίνω για να σε βοηθάω. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, δύο λόγια για την ομάδα σας που έχει μεγάλη ιστορία και έχουμε κάνει και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Και έχουμε ήδη δει. Λοιπόν, για πάμε λίγο να μου πεις δύο λόγια για την ομάδα. Να σας καλησπερίσω κι εγώ. Να σας πω ότι η σημερινή σας εκπομπή είναι πάρα πολύ καλή. Η ομάδα είμαι πρόεδρος στην ομάδα της Δόξης Αργυροπουλίου. Από τα πιο παλιά σωματεία. Έχει ιδρυθεί το 1955 και έχω την τιμή να διοικώ αυτή την ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Και εμείς από την πλευρά μας, με την ομάδα μας, προσπαθούμε και προσφέρουμε στον αθλητισμό και στον πολιτισμό του χωριού μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του χωριού που στηρίζει αυτή την προσπάθεια τη δικιά μας και να ευχηθώ στο καινούργιο συμβούλιο, γιατί έχουμε και εκλογές, καλή επιτυχία στο έργο τους από εδώ και πέρα. Πάμε ένα μεγάλο χειροκρότημα παρακαλώ για τον Λάμπρο. Η Δόξα Αργυροπουλίου είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και αυτό αξίζει τα συγχαρητήριά μας και τα συγχαρητήρια όλων. Εσύ δεν θα ξαναβάλεις υποψηφιότητα? Εγώ όχι. Τελείωσα 3 χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους όσους μου στήριξαν αυτά τα 3 χρόνια, αλλά και όλο το χωριό που στηρίζουν την ομάδα της Δόξης Αργυροπουλίου. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάμπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσουν εδώ. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος. Πριν εγώ όμως πω ευχαριστώ σε πολύ κόσμο, μου υποσχέθηκε ο Αντρέας Τσιώτας, και θα πάμε σε έτσι, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, ότι θα χορέψεις μαζί μου ένα χορό. Όχι βάλς. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις και εσύ μια καλησπέρα στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μου και με την αφορμή αυτή να δει όλη η Θεσσαλία το πιο όμορφο χωριό που υπάρχει. Με τις πιο όμορφες ταβέρνες, με το πιο όμορφο κόσμο. Φανταστικά, είναι όλα φανταστικά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθατε και μας τιμήσατε. Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Χάρηκα τόσο πολύ που σε γνώρισα εσένα προσωπικά. Έχετε ένα υπέροχο χωριό. Εσένα προσωπικά, περίμενε. Άκου να δεις τώρα, περίμενε. Εσένα προσωπικά, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Χάρηκα που γνώρισα όλους έναν και έναν. Τι να πω, για τον Κότσια, πάμε μεγάλο χειροκρότημα για όλη την οικογένεια. Για την οικογένεια Τσιώτα. Για την οικογένεια του κυρίου Μπούρα. Για την οικογένεια του κυρίου Κουτίνα. Για την οικογένεια του κυρίου Βίτσα. Λίτσα, συγγνώμη. Βίτσα θέλω, Λίτσα είναι. Λοιπόν, για τον Κουτίνα και τον Γιάννη τον Κουτίνα να ευχαριστήσω και κάτω. Τον κύριο Κουτάλο, τον κύριο Αλκιβιάδη. Και όλους, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Έχουμε άψογους επαγγελματίες, νέους, φανταστικούς, γι' αυτό και ο κόσμος μας τιμάει. Και σας θυμάνε πάρα πολύ και θα σας θυμίσουμε κι εμείς μόλις. Μη φεύγεις, θα χορέψουμε, κάτσε εδώ. Πες ένα εύκολο στα 3 θα μας πείτε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να σας πω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου ότι χάρηκα που σας γνώρισα, την κάθε μια σας ξεχωριστά, ειλικρινά, και τον καθέναν ξεχωριστά. Να είστε καλά, Αργυροπούλη, σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Θα μας έχετε πολύ συχνά. Να ευχαριστώ τα δικά μου τα αγόρια που δουλεύουν μέσα σε πολύ περίεργες συνθήκες και μέσα σε ζέστη και μέσα, γιατί όλες οι εκπομπές εμάς είναι πάντα live, ζωντανές. Η σημερινή δεν ήταν, και θα λέω ότι το ξέρουν και οι τηλεθεατές μου άλλωστε. Η σημερινή δεν ήταν και σήμερα ήμασταν πολύ και με 39 βαθμούς. Θα ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ τον Βασίλη Καραμπάση. Τον Αποστόλη μου, το αγόρι μου αυτό. Τον Δημήτρη Τερζούδη. Τον Κώστα Νάτσι, τον Χρήστο Μεσσινιάτη, τον Γιώργο Αραμπατζή,
τον ένα και μοναδικό Γιώργο Καλόγυρο. Τη Μαρία μου που είναι στο control room του Βόλου αυτή την ώρα, την PST Security και πάνω απ' όλα όλους εσάς που σήμερα ήσασταν εδώ από πολύ νωρίς το πρωί να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι σας έβγαλα ασπροπρόσωπους, δηλαδή ότι σας άρεσε όλο αυτό και όλα τα βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γυναικών, το Πολιτιστικό Σύλλογο Αργυροπουλίου, τον Χρήστο τον Κερκένη. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστώ πάρα πολύ που σε ό,τι προσπάθεια και αν κάνω και σε τέτοιες εκπομπές που πηγαίνουμε, που πάντα θέλω να τονίσω, αφιλοκερδώς οι ορχήστρες μας ακολουθούν. Η ορχιστράρα μου, το μεγαλύτερο χειροκρότημά μας. Για να διασκεδάσει όλους τους τηλεθεατές της Θεσσαλίας και όχι μόνο, θέλω να μου βρείτε το κινητό μου, γιατί θα το ξεχνούσα, γιατί έχω ένα μήνυμα στο Instagram που μου έρχεται από εξωτερικό, φέρ' το γρήγορα μέσα, γιατί μία φίλη μου από το Αργυροπούλι, που ζει στο εξωτερικό, μου έχει στείλει μήνυμα και θέλει να διαβαστεί στον αέρα. Και το βλέπετε ήδη στην οθόνη να περνάει τώρα εδώ από πάνω μου και είναι για την οικογένειά της που είναι εδώ στο Αργυροπούλι, αλλά και στα Πλατανούλια που μας βλέπουν. Πολλά φιλιά να στείλω σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που μας βλέπετε και μας θυμάτε και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, μέσα στη διεύθυνσή μας astratv.gr. Να είστε καλά. Καρατζόλη, σ' αγάπησα και θα σ' αγαπώ. Ειλικρινά σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Θέλω η πλατεία να γεμίσει. Μας απομένουν 10 λεπτάκια. Σας θέλω όλους, θέλω όλα τα νέα τα παιδιά και όχι μόνο να γεμίσουμε. Και μεγάλο χειροκρότημα, ο χορός συνεχίζεται. Πάμε. Τόσο χορός ο γλυκός ο στρώτος, πως μ' ανάβει ο καημός, ο ποπό τη χορός και βαρύς στεναγμός. Κι αργά με καμάρι παιδιά για να δουν τη λεβέντια πως χορεύουν μπροστά στα Αργυροπούλι τα παιδιά. Πως λεντάνε οι πάλι με κλαρίνα βιολιά στα Αργυροπούλι τα παιδιά. Έρχονται στιγμές που τα θυμάμαι πάλι. Προσπαθώ να τα δικαιολογήσω ένα
αλλά δεν μπορώ να στο συγχωρήσω. Έκανα καλό, βρήκα το μέλα μου, δεν στο συγχωρώ, εσύ τα θες καρδιά μου. Αχ, έτσι είναι η ζωή, κι από το ατσάλι ακόμα πιο σκληρή. Στρώσω αντιλεμονιάς, να βγεις να περπατήσεις, για να σε δω και
να χαρώ, το πόνο μου να σβήσεις, το πόνο μου να σβήσεις. Ήπειρο της Αξάντια Γοργόνα, σε προσκυνώ σαν του Χριστού εικόνα, σε προσκυνώ σαν του Χριστού εικόνα, Ήπειρο της Αγοργόνα. Σ' αγαπώ, θα σε φιλώ στα χείλια, θα σε φιλώ στα χείλια. Ήπειρο της Αξάντια Γοργόνα, σε προσκυνώ σαν του Χριστού εικόνα, σε προσκυνώ σαν του Χριστού εικόνα, Ήπειρο της Αγοργόνα.
Ρωσιά με αητή σειρμενάστε που τούτη δικούσε και τσαλκές της βερκανάστε κάτι λέτε ρώσε. Ρωσιά με αητή σειρμενάστε σκοτού την πιτίνη φιτσιόρα λιχωρινάστε σπίτω ρε τιμή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.